Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε τοποθετηθεί επί της αρχής του νομοσχεδίου, πάνω δηλαδή στα βασικά του χαρακτηριστικά και τις βασικές του κατευθύνσεις. Έχουμε μιλήσει πιο συγκεκριμένα για τα πιο σημαντικά από τα άρθρα του. Σήμερα θα μιλήσουμε για το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας αυτού του νομοσχεδίου, μέσα στο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κληθεί και αυτό να λειτουργήσει. Ως νομοσχέδιο που υποτίθεται ότι επιχειρεί να επιλύσει το πολύ σημαντικό, το σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα της στέγης. Ξεκινώντας βεβαίως το να πει κανείς σήμερα ότι οι λαϊκές οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με την ακρίβεια, η οποία τσακίζει κυριολεκτικά κόκαλα, και ότι ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ακρίβειας είναι και τα ενοίκια, δεν νομίζω ότι θα πει κάτι καινούριο. Όμως αυτό που έχει σημασία εδώ να υποθεί είναι το εξής. Είναι ότι τα δάκρυα, γιατί όλοι λίγο πολύ το παρακολουθούμε και στις ομιλίες για τον προϋπολογισμό που εξελίσσεται στην Ολομέλεια, τα δάκρυα των βουλευτών όλων των αστικών κομμάτων, από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, για την ακρίβεια, στα ενίκια, στο ρεύμα. Θεωρούμε ότι όλα αυτά τα δάκρυα είναι κροκοδίλια δάκρυα, γιατί όλοι αυτοί μαζί δεν ξεχνάμε ότι επέβαλαν τα μνημόνια, τα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, κόψανε μισθού, συντάξεις, φορτώσανε διαδοχικά φορολογικά βάρη στο λαό. Και τώρα κλαίνε πάνω στα αποτελέσματα της δικής τους πολιτικής. Αυτό που έχει σημασία εδώ να υποθεί, ως στατιστικό δεδομένο βεβαίως, είναι ότι κατά μέσο όρο οι δαπάνες για τη στέγαση μπορεί να φτάνουν σήμερα για μια λαϊκή οικογένεια μέχρι και στο 50% του εισοδήματός της. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ υψηλό αυτό το ποσοστό. Το πρόβλημα της στέγης βέβαια και των ενοικίων είναι βαθύτατο. Και η ίδια τάση επικρατεί λίγο ως πολύ, θα έλεγα πολύ, στα περισσότερα, για να μην πω σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα μάλιστα οξύνεται επειδή τράπεζες, κατασκευαστικοί όμιλοι και αυτά τα τελευταία που τα μάθαμε και αυτά τα funds, με εφόδιο των πακτολότων δισεκατομμυρίων του Ταμείου Ανάκαμψης που αυτό φέρνει, αυτοί λοιπόν όλοι, τράπεζες, κατασκευαστικοί όμιλοι κτλ., εισβάλλουν ορμητικά στην πράσινη αγορά της κατοικίας, όπως την ονομάζουν, αναζητώντας αποδοτικότερη κερδοφορία βεβαίως στα υπερσυσσωρευμένα τους κεφάλαια, στο πλαίσιο και του Airbnb, το οποίο υπόσχεται άμεσα και μεγάλα κέρδη, και φυσικά όλο αυτό οδηγεί, συμβάλλει στο ράλι των τιμών και στις ελλείψεις εν τέλει λαϊκών κατοικιών φθηνών. Διαβάζουμε από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για τις δράσεις, λέει, στεγαστικής πολιτικής που ρυθμίζονται με το παρόν νομοσχέδιο. Έχει γίνει ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύοντας τις πρακτικές εκείνες που είναι αποτελεσματικές και οι οποίες ανταποκρίνονται καλύτερα στα δεδομένα της ελληνικής στεγαστικής αγοράς κτλ. Κτλ. Για να δούμε λιγάκι αυτές τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να πάρουμε μια γεύση, μια εικόνα από τις πιο προηγμένες μάλιστα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ενδεικτικό ότι σε χώρες όπως η Σουηδία, για παράδειγμα, τα νέα ζευγάρια, το τοτέμ της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον. Στη Σουηδία λοιπόν τα νέα ζευγάρια κάνουν ουρές για να βρουν σπίτι να νοικιάσουν, περνώντας ακόμα και από διαδικασίες συνέντευξης στον ενοικιαστή, μια συνέντευξη η οποία προσομοιάζει με συνέντευξη για δουλειά. Αυτά στη Σουηδία το 2022. Το Ευρωκοινοβούλιο πρόσφατα ψήφισε τις εξαγορές κατοικιών από τράπεζες και funds στη δευτερογενή αγορά. Το Ευρωκοινοβούλιο ασχολείται και με τέτοια θέματα και όπως βλέπουμε παίρνει πολύ συγκεκριμένη θέση. Σε άλλη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου και πάλι προκρίνονται εξώσεις, ακούστε, με εγγυημένη μεταστέγαση. Σε διώχνουμε δηλαδή από το σπίτι, αλλά σου βρήκαμε και ένα σπίτι για να πας να μείνεις. Που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μετατροπή, αλλά για να μην σε διώξουμε θα μείνεις με ενίκιο στο δικό σου σπίτι. Διότι περί αυτού πρόκειται, εκεί καταλήγει τελικά όλο αυτό, είναι ένας εκβιασμός
που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μετατροπή των λαϊκών οικοκυριών σε ενοικιαστές στο ίδιο το σπιτιόν τους, εάν και εφόσον βεβαίως μπορούν να πληρώσουν και αυτό το ενίκιο στους τραπεζίτες. Αυτή την περίοδο μάλιστα, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, το πρόβλημα της στέγης πυροδοτεί και λαϊκές κινητοποιήσεις στο Βερολίνο, στη Γερμανία, στην ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κινητοποιήσεις βεβαίως, τα αιτήματα των κινητοποιήσεων παραπέμπονται και εκεί, δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο αυτό, στις ελληνικές καλένδες, με τους δύο μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους κατοικιών στην πόλη του Βερολίνου να συγχωνεύονται, να γίνονται ένας δηλαδή, και στην πράξη να ισχυροποιούνται. Αυτό γίνεται στο Βερολίνο. Αυτές είναι οι βέλτιστες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΔΕΚ, κυβέρνηση αυτού του κρατηδίου, είναι ένα από τα δύο κρατήδια στη Γερμανία που είναι κρατήδιο πόλη, το Βερολίνο, η οποία κυβέρνηση αυτού του κρατηδίου του Βερολίνου μάλιστα είναι και αριστερή, συμμετέχουν σοσιαλδημοκράτες, πράσινοι και το κόμμα Die Linke, το καλοκαίρι ψήφισε και αυξήσεις, νέες αυξήσεις στα ενίκια, αυτή η κυβέρνηση, για να στηριχθεί η επιχειρηματική δράση και η εμπορευματοποίηση της στέγης με τη συμμετοχή του Δήμου. Να πάμε αλλού, να πάμε στις λεγόμενες χώρες του Νότου, όπου πολυδιαφημίζονται λύσεις όπως στην Πορτογαλία ή το εξοικονομώ στη χώρα μας. Στην Πορτογαλία οι επιδοτούμενες κατοικίες, επειδή το ψάξαμε το θέμα, δεν είναι παραπάνω από 6.800 και η Πορτογαλία έχει ένα πληθυσμό περίπου αντίστοιχο με τον πληθυσμό της χώρας μας. Οι επιδοτήσεις όμως του εξοικονομώ τελικά αποτελούν ένα δόλωμα για το βίαιο εξαναγκασμό εκατοντάδων χιλιάδων λαϊκών οικοκυριών σε πολύ μεγάλες δαπάνες, ώστε να πετύχουν μια ικανοποιητική αξιολόγηση στα ενεργειακά πιστοποιητικά τα οποία τους ζητούνται, αφού ζουν τον εκβιασμό και φοβούνται μήπως εκμηδενιστεί η αξία της ακίνητης περιουσίας τους, του σπιτιού τους δηλαδή, και αναγκαστούν να ζουν στα επόμενα χρόνια σε ένα ακατάλληλο, όπως λένε, σπίτι. Το ψευτοδίλημα που τίθεται στα λαϊκά νοικοκυριά είναι αν θα πληρώσουν αυτά τα τεράστια ποσά για την ενεργειακή αναβάθμιση, ένα μικρό κομμάτι της οποίας αναβάθμισης επιδοτείται από τις επιδοτήσεις όπως που φέρνει και αυτό το νομοσχέδιο, ή αν θα δεχτούν να πληρώνουν το τεράστιο, τεχνητά διωγγωμένο βεβαίως, αυθαίρετο, απολύτως αυθαίρετο, πράσινο ενεργειακό κόστος λόγω των πανάκριβων ΑΠΕ και του φυσικού αερίου. Να διαλέξουν δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα χάσουν το σπίτι τους. Επιπλέον, και οι μεγάλες αυξήσεις στις πρώτες ύλες για την κατασκευή των νέων κατοικιών κάνουν ακριβότερη την αγορά των νέων σπιτιών και οδηγούν με τη σειρά τους, και αυτές συμβάλλουν σε περαιτέρω αυξήσεις των τιμών ενοικίων. Δεν θα καθυστερήσω πολύ, δεν θα αργήσω πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση βεβαίως αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια, γιατί πράσινο τελικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις της είναι τελικά αυτό που συμφέρει στους επιχειρηματικούς ομίλους, γιατί η κλιματική αλλαγή αξιοποιείται ως πρόσχημα και τίποτα περισσότερο. Πρόσχημα είναι για να αθωωθεί, για να κρυφτεί ο μεγάλος ένοχος, η ίδια η καπιταλιστική οικονομία, η ίδια η κατοικία ως εμπόρευμα και όχι ως ανάγκη κοινωνική και η απελευθέρωση της ενέργειας. Επιγραμματικά και συνοψίζοντας, αποδεικνύεται, θεωρούμε, ο υποκριτικός χαρακτήρας αυτού του νομοσχεδίου, αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ούτε θέλει, αλλά ούτε και μπορεί τελικά, να αντιμετωπίσει ουσιαστικά και με κριτήριο τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν σήμερα για λαϊκή κατοικία σύγχρονη, ποιοτική και φθηνή. Υλοποιεί μια πολιτική η οποία διέπεται από την αντίληψη που έχει ως βασικό κριτήριο την κερδοφορία των κατασκευαστικών ομίλων και των τραπεζών, στα πλαίσια βεβαίως της υλοποίησης, εναρμονίζεται με αυτό, της λεγόμενης πράσινης μετάβασης που καμία σχέση δεν έχει με τον λαό. Εξειδικεύονται και κατηγοριοποιούνται στα πρώτα-πρώτα κιόλας άρθρα τόσο εκείνοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιδότησης ή της δανειοδότησης, όσο και οι όροι του δανεισμού. Δηλαδή, εξειδικεύονται τα υποψήφια θύματα, πελάτες του τραπεζικού κεφαλαίου, τα οποία άλλωστε σε σχέση με το τεράστιο μέγεθος του στεγαστικού ζητήματος, γιατί εμείς θεωρούμε ότι το σύνολο των λαϊκών στρωμάτων
η οποιαδήποτε ή κάθε μάλλον λαϊκή οικογένεια έχει το δικαίωμα στη σύγχρονη κατοικία. Αυτοί που θα δανειοδοτηθούν τελικά είναι ελάχιστοι, δεν πρέπει να φτάνουν ούτε καν τους 3.000. Με μια απλή διαίρεση να κάνει κανείς το βρίσκει αμέσως, γύρω στις 2 με 2.500 στην καλύτερη περίπτωση. Εν τω μεταξύ, δίπλα σε αυτήν την εικόνα, τη δυστοπική, ταυτόχρονα ρίξει κανείς μια ματιά σε αυτήν, στην Ελλάδα εδώ, στην Ελλάδα αυτής, της τελευταίας δεκαετίας των οικονομικών κρίσεων κτλ. Θα δει ότι υπάρχουν, και αυτό είναι επισήμως, το έχει παραδεχθεί και η ελληνική πολιτεία, ότι υπάρχουν πάνω από 200.000 νεόκτιστες κατοικίες, οι οποίες παραμένουν απούλητες και ακατοίκητες. Την ίδια στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αυτές οι 200 και πλέον κατοικίες ακατοίκητες και απόλυτες, αυξάνονται οι άστεγοι και τα νέα ζευγάρια που ζουν με τους γονείς τους. Εδώ πέρα και μόνο αυτό το στοιχείο καταρρύπτει το επιχείρημα της εισηγήτριας της Νέας Δημοκρατίας περί επιθυμιών και δυνατοτήτων. Οι δυνατότητες υπάρχουν. 200.000 και περισσότερα είναι τα άδεια διαμερίσματα. Γιατί λοιπόν, τι είναι αυτό που εμποδίζει τα νέα τα ζευγάρια, τους ανθρώπους που δεν έχουν ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι τους, να αποκτήσουν ένα τέτοιο διαμέρισμα? Μα τι άλλο, όλοι το καταλαβαίνουμε. Το ότι η κατοικία αποτελεί ένα εμπόρευμα, το οποίο το διαχειρίζονται βεβαίως μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι. Όλο και περισσότερο συγκεντρώνεται η παραγωγή και στον κλάδο αυτό. Βεβαίως και μπορεί να λυθεί, αρκεί να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται αυτή η κοινωνία. Δεν θα μιλήσουμε για τη διάθεση του ΟΕΕ, για τον οποίο είναι βεβαίως τεράστιες τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, ούτε για αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, μια κουβέντα για τη δημιουργία της τράπεζας στέγης. Αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ στην ουσία είναι η μετατροπή του κράτους σε ρόλο κτήματο μεσίτη. Ένας ακόμα κτήμα του Μεσίτης, πάνω κάτω τα ίδια λέει και το ΠΑΣΟΚ. Στον αντίποδα, για την άμεση λεπτά αντιμετώπιση, κλείνω. Είναι αυτά που είπαν προχθές, που είπε ο εκπρόσωπος του Συνδικάτου Οικοδόμων για την απαγόρευση των πληστηριασμών, για τις αυξήσεις των μισθών, για την επανασύσταση του ΟΕΚ. Πρέπει να γίνει επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και να ενισχυθεί ένα αποκλειστικά κρατικό κατασκευαστικό πρόγραμμα. Αυτή είναι η άμεση λύση, βεβαίως στην προοπτική και τον αγώνα της κατάργησης της κατοικίας, του δικαιώματος του ανθρώπου στη στέγη, στην κατοικία ως εμπορεύματος και την μετατροπή του σε ένα δικαίωμα, επειδή ακριβώς πρόκειται για μια βασική ανθρώπινη ανάγκη. Ευχαριστούμε τον κύριο Δελή.